ήρθατε σε άλλο ένα top 10 με τις καλύτερες στιγμές αυτή τη φορά του Dragon Ball Z. Σήμερα θα αναλύσουμε τις 10 καλύτερες στιγμές του Dragon Ball Z. Ξεκινούντας στο νούμερο 10 έχουμε τη σχολή οδηγών. Ο Γκόκου και ο Πίκολο πάνε στη σχολή οδηγών. Ίσως αυτή η σκηνή είναι η πιο αστεία στην ιστορία του Dragon Ball Z. Ύστερα από συνεχή παράπονα της Τσίτσι, καταφέρνει να υποχρεώσει στέλνοντας τον Σογκόκου σε σχολείο οδηγών μαζί με τον Πίκολο. Τα ρούχα που φοράνε ο Σογκόκου και ο Πίκολο είναι αστεία. Φτωχό σε δράση μεν, αλλά με πολύ γέλιο δε, αυτή η φάση είναι χαρακτηριστικά για όλους τους φαν του Dragon Ball Z από τις πιο αστείες. Είμαι έξω φρενών! Δεν το αντέχω άλλο αυτό! Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό στον ίδιο σου το γιο, ε! Δεν το αφήνεις καθόλου χρόνο να μελετήσεις τα μαθήματά του! Και εμένα σήμερα με επιτέθηκε ένα αγριογούρνο! Ήθελε να μου φάει τα ψώνια! Πού ήσουν εσύ όταν εγώ πάλευα με το ζώο, ε! Το ζευγάρι του και τον οικόβουνο να πάνε μαζί για ψώνια με το ωραίο αμάξι τους! Ενώ εγώ πάω συνεχώς μόνη μου και με τα πόδια μες στα βουνά! Μα εμείς δεν έχουμε αμάξι, και εξάλλου εγώ δεν έχω δίπλωμα οδήγησης! Γιατί δεν βγάζεις λοιπόν ένα κι εσύ! Όλοι έχουν, ενώ εσύ ο μόνος άνδρας εδώ γύρω που δεν έχει δίπλωμα! Τροπή σου λοιπόν! Μα ούτε και ο Πίκολο έχει! Αυτό είναι ένα πολύ ανόητο χαρτί! Λοιπόν, θα αρχίσετε και οι δύο να πηγαίνετε στη σχολή οδηγών της πόλης από αύριο, εντάξει! Ίσως έτσι να μάθετε τελικά κι εσείς ποια είναι η ουσία της ζωής! Τι είπες! Νούμερο 9. Η εμφάνιση του Τρανκς. Ένας από τους χαρακτήρες που προστίθονται στη λίστα με τους ήρωες του Dragon Ball Z ήταν ο μισός Σάγιαν από το μέλλον, Τρανκς. Αυτό το αγόρι ήταν σκληρός καριόλης. Όχι απλά σόκαρε με τις ικανότητες του με το σπαθί, αλλά ήταν επίσης και Super Saiyan πριν μπορέσει οποιοδήποτε να το κάνει. Εκτός από τον Σογκόκου που είχε μεταμορφωθεί ήδη για να νικήσει τον Freezer. Είσαι η Freezer, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει λόγος να εκπλήσεσαι. Ξέρω τα πάντα για σένα. Με κολακεύεις πολύ, μικρέ μου. Δεν περίμενα πως θα με γνώριζαν άνθρωποι που ζουν σε ένα πλανήτη στο άκρο του γαλαξία, όχι. Ό,τι αν ξέρεις λοιπόν. Από ό,τι φαίνεται δεν ξέρεις πως είμαι η δυνατότερη ολόκληρου του σύμπαντος. Πρόσεχε λοιπόν τι λες, μικρέ. Ξέρω ακόμα και πως θα σκοτωθείς εδώ. Νούμερο 8. Σογκόκου εναντίον Βετζέτα. Αυτή είναι μια από τις πιο αγαπημένες μάχες στο Dragon Ball Z. Μια μάχη από όλες τις απόψεις γαμάτη, καθώς και οι δύο φτάνουν στα όρια του και δοκιμάζουν ό,τι γνώριζαν από τεχνικές μέχρι τότε. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό. Είναι ο καλύτερος στρατιώτης που υπάρχει. Δεν μπορεί να με νικήσει ένας απλός πολεμιστής του είδους του. Δεν μπορεί. Είμαι το νούμερο ένα σε όλο το σύμπαν. Πονάει όλο μου το σώμα. Η τριπλή επίθεση Καϊ Οκέ είναι πολύ δύσκολη τελικά. Αν καθυστερήσω πολύ ακόμα, δεν είμαι καθόλου σίγουρος πως θα μπορέσω να αντέξω. Πώς? Αίμα! Χύνεται το αριστοκρατικό μου αίμα εξαιτίας αυτού του τυποτέλειου! Είναι ασυγχώρητο! Δεν θα μπορέσω να το συγχωρήσω ποτέ! Δεν μου χρειάζεται ένας τέτοιος πλανήτης! Θα σε καταστρέψω μαζί με τη γη. Νούμερο 7. Η νίκη υπέρ της ομάδας Γκίνιου. Με τη μετακίνηση από τη γη στον πλανήτη του Νάμεκ, οι ήρωές μας βρήκαν εμπόδιο την ομάδα Γκίνιου, που μπορούμε να πούμε ότι ταλαιπώρησαν ακόμα και το Βετζέτα, μέχρι να φτάσει ο Σογκόκου, ο οποίος τους εξαφάνισε σε χρόνο ρεκόρ. Νούμερο 6. Η μεταμόρφωση του Βετζέτα σε Super Saiyan. Μετά από πολλές προπονήσεις, πολλές μάχες και φτάνοντας πολλές φορές κοντά στο θάνατο, ο Βετζέτα καταφέρνει αυτό που ήθελε πάντα. Να μεταμορφωθεί σε Super Saiyan και να εμφανιστεί στη μάχη με τα πρώτα ανδροειδή, τον Dr. Τζέρο και το χοντρό δημιούργημά του, το ανδροειδές νούμερο 19. Η διαφορά είναι πως μέχρι τώρα ο μόνος Super Saiyan που έχεις δει είναι ο Κάκαρο, γι' αυτό σου έκανε εντύπωση, έτσι. Οι πληροφορίες σου όλες βασίζονται σε μάχες που έγιναν πριν από αυτή τη φρίζα, σωστά? Προσπάθησες να καθορίσεις την παρούσα δύναμή του από αυτές. Θα σου πω όμως κάτι. Ό,τι κι αν είδες, δεν είσαι σε θέση να υπολογίσεις την πραγματική μας δύναμη. Yeah.
συμβαίνει αυτό. Πώς είναι δυνατόν να μπορεί να γίνει Super Saiyan? Για να γίνει κάποιος πολεμιστής Super Saiyan πρέπει πάρα πολλά να έχει ειρηνικό μυαλό και αυτός δεν έχει. Ήμουν ειρηνικός. Ειρηνικός και αγνός. Μάλλον αγνά διαβολικός. Πάντα όμως ήθελα να είμαι δυνατός. Είναι το μόνο που ήθελα. Προπονήθηκα σκληρά. Και μια μέρα συνειδητοποίησα που φτάνουν τα όρια μου. Ποτέ δεν θα μπορέσω δυστυχώς να ξεπεράσω τον Κακαρότ. Και ξαφνικά μέσα στην οργή μου ξύπνησε ο Σούπερ Σάγια που βρισκόταν πάντα μέσα μου. Νούμερο 5. Ο Πίκολο ενώνεται με τον Θεό, Σουπρίμο. Κάθε φορά που οι άλλοι έφταναν στα όρια τους, ο Πίκολο μελετούσε τις μάχες και τους κινδύνους και έβρισκε τη λύση. Μια αξιομνημόνευτη σκηνή του Dragon Ball Z είναι όταν ενώνεται με τον Θεό των ανθρώπων, τον Σουπρίμο, για να αντιμετωπίσει τον Σελ, ύστερα από τις υπεροπτικές κινήσεις του Βετζέτα εναντίον του. Τι είδους τέρας δέσπος είδες στον κάτω κόσμο? Μα δεν χρειάζεται να στα διηγηθώ τώρα. Τι? Γιατί μόλις ενωθούμε θα δεις ό,τι είδα κι εγώ και θα καταλάβεις τι ακριβώς συνέβη. Όχι, όχι, Θεέ μου! Ναι, το αποφάσισες τελικά. Θέλετε πως ήταν τρομερό το τέρας που είδες, έτσι, Θεέ? Η βάση όμως του σώματος θα είναι η δική μου, κατάλαβες? Εντάξει, είσαι πολύ νεότερος και η δύναμή σου δεν συγκρίνεται πια με τη δική μου. Είσαι δυνατότερος. Εγώ απλώς θα σε βοηθήσω στη μάχη που θα δώσεις και θα σου προσφέρω τις γνώσεις. Νούμερο 4. Η επιστροφή του πρίγκιπα Βετζέτα. Ψάχνοντας για καινούριους συμμάχους και δημιουργώντας σύγχυση, ο Μπάμπιτι προσπαθεί να βρει πονηρά μυαλά στην ομάδα του Σογκόκου και τελικά βρίσκει το Βετζέτα. Δεν είσαι καλά, Βετζέτα! Όχι, καλά το είχα καταλάβει. Πρέπει να τον εμποδίσουμε, θα στραφεί εναντίον μας! Ακριβώς αυτό. Ο Μπάμπιτι έχει την ικανότητα να ελέγχει τα αδύναμα και πονηρά μυαλά, όπως αυτό του φίλου σας. Το ίδιο που έκανε με τον Ντάμπλα, έτσι δεν είναι? Νούμερο 3. Η εξομολόγηση του Βετζέτα. Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Dragon Ball Z, ίσως και η νούμερο 1 συγκινητική στιγμή του Dragon Ball Z, όπου ο Βετζέτα κάνει εξομολόγηση στον ίδιο του τον εαυτό για τον Σογκόκου,
μπορείτε να το ακούσετε και μόνοι σας. Δεν σου λείπει το θάρρος, Σονγκόκου. Σε θαυμάζω. Ο Μπομπού είναι πολύ δυνατός για μένα. Όμως για σένα υπάρχει ελπίδα ακόμα. Να την εκμεταλλευτείς. Την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε, μου φάνηκες φαντασμένος, αγενής και αυτοκαταστροφικός. Για κοίτα ποιος ήρθε! Τώρα που το ξανασκέφτομαι, την πρώτη φορά που σε είδα, σε αντιπάθησα. Πώς μπορείς να άψιβας τον πρίγκιπα το Super Saiyan κατάμουτρα! Έχεις τρελαθεί, εκτός βέβαια, αν μας περιφρονείς όλους μας! Από εκείνη την ημέρα, δεν σκεφτόμουν παρά μόνο ένα πράγμα. Να πάρω εκδίκηση. Σύμφωνα με το θρύλο, μόνο ένα στο ένα εκατομμύριο γίνεται Super Saiyan. Και αυτό το άτομο θα έπρεπε να είμαι εγώ! Και όχι αυτός που αντί να προπονείται, προτιμά να δίνει παραστάσεις με τους φίλους του! Όμως έκανε λάθος. Η δύναμη του Σονγκόκου είναι απίστευτη. Δεν ξέρω τι θα έδινα για να είμαι στη θέση του. Κάποια στιγμή ξέχασα το ίσως μου και έμαθα να εκτιμώ κάθε στιγμή της ζωής μου. Όμως κάποτε μου ξαναήρθε. Ήθελα οπωσδήποτε να κάνω τα πάντα για να ξεπεράσω τον Σονγκόκου. Καταρχήν, νόμιζα ότι το κλειδί της δύναμης του Σονγκόκου βρισκόταν σε κάποιο φυλακτό. Όμως και μόνο η επιθυμία σου να προστατεύεις κάποιον ήταν αρκετή για να σου δίνει δύναμη. Όμως πάλι έκανε λάθος, γιατί και εγώ ένιωθα το ίδιο υπέροχο συνέστημα. Ήθελα να κάνω τα πάντα για να φέρω τα πράγματα στα μέτρα μου. Το μόνο που επιθυμούσα ήταν να κατατροπώσω τους εχθρούς μου. Ο εγωισμός μου με τύφλωνε. Όμως εσύ ήσουν πάντα διαφορετικός. Η νίκη δεν σε ενδιέφερε ποτέ εσένα. Αγωνιζόσουν μόνο όταν ήσουν αναγκασμένος. Όμως εγώ αντίθετα αγωνιζόμουν ανταγωνιστικά. Ήθελα να ξεπεράσω κάποιον άλλο. Το είδος των αντιπάλων μου δεν με ενδιέφερε. Μέχρι την ημέρα που μου χάρισες τη ζωή. Στην αρχή, η χειρονομία σου μου φάνηκε σαν τη χειρότερη ταπείνωση. Όμως τώρα, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Γιατί εξαιτίας σου, ανακάλυψα ότι έχω καρδιά και ότι αγαπώ την οικογένειά μου. Είσαι ο μόνος φίλος που είχα ποτέ. Κράτα γερά σου. Νούμερο 2. Ο Σονγκόκου γίνεται Super Saiyan πρώτη φορά. Ο Σονγκόκου, αφού έχει παίξει όλα του τα χαρτιά και αφού ο Φρίζερ έχει σκοτώσει τον αγαπημένο του φίλο Κρίλι, νευριάζει και τρελαίνεται. Και οι δυνάμεις του πάνε σε άλλη διάσταση και τελικά παίρνει μια μορφή που ούτε ο ίδιος του ο γιος δεν πιστεύει, καθώς δείχνει να τα έχει χαμένα με τον πατέρα του. Δεν θα σε συγχωρήσω ποτέ! Το σκότωσες, ναι! Λίστας μας λοιπόν, έχουμε το νούμερο 1, ο Σονγκόκου γίνεται Super Saiyan 3. Ο Σονγκόκου, γυρνώντας για ένα μικρό διάστημα από τον άλλο κόσμο, κάνει μάθημα στον Μπάμπιτι και στον Μπου περί δύναμη. Ήθελα να σας δώσω μια ευκαιρία να ενημερωθείτε, για να σας μάθω πώς μεταμορφώνομαι σε Super Saiyan. Θα καταλάβατε εύκολα την τεχνική. Τι ευγενικό, να ξεκινήσουμε. Μην τον ακούσει να παγίδα, δεν τον ενδιαφέρει να σου δείξει, άλλο έχει στο μυαλό του. Μάθημα νούμερο 1. Κοιτάξτε καλά, βλέπετε ότι τώρα είμαι όπως και στη γη. Και τώρα μεταμορφώθηκα σε Super Saiyan. Και αυτό είναι το υπέρτατο στάδιο όπου ο Super Saiyan φτάνει στο απόγειό του και τώρα δεν θα με νικήσει κανείς. Θα λέγατε λοιπόν ότι έχω την εμφάνιση ενός διπλού Saiyan. Δεν μπορούσε να πιάσει δουλειά και σε τσίρκο. Δεν τελείωσα. Κάτι δεν έχω φτάσει ακόμα στην κορύφωση, έχω κι άλλα. Oh!
φτάσει τόσο μακριά. Λυπάμαι πολύ που μου πήρε τόσο πολύ χρόνο. Όμως ήταν η πρώτη φορά. Θα το ξέρω καλά ακόμα το στάδιο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και subscribe για να δείτε και άλλα βίντεο. Επίσης, τσεκάρετε κάτω στην περιγραφή.